Μορφίτη για το ίδιο θέμα, να πάρουμε τα σχόλιά του και την αντίδρασή του. Κύριε Μορφίτη, γεια σας. Γεια σας, γεια σας και στους ακροατές και τηλεθεατές σας. Θα διορθώσω τον κύριο Νικήτα ότι η πρώτη νήξη για τη στροφή της αμοχώς του κάτω από τουρκοκυπριακή διοίκηση έγινε από τον Αμερικανό πρέσβη, τον τότε Τζο Κόνιν, ενώπιον του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου αμοχώς του στο πολιτιστικό κέντρο της αμοχώς του στη Δερίνια το Γενάρη του 2015. Έκτοτε και επί 7-7 έτη δεν είχαμε κάνει καμία στρατηγική. Όλα τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας, η κυβέρνηση, η Βουλή, το Δημοτικό Συμβούλιο, οι πολιτικές δυνάμεις εκόφευαν στις επανειλημμένες εκκλήσεις και τις δικές μου και των άλλων για να χαράξουν μια σωστική στρατηγική για αντιμετώπιση των εξελίξεων που ήταν ορατές και εξόφθαλμες. Και ερχόμαστε στο διατάφτα στο σημερινό. Αντί να κατανοούμε ευθύνες, αντί να απονοούμε ευθύνες και να κάνουμε αναλύσεις και ψυλόγαζιν και μισόλογα και να επικαλούμαστε διάφορα ύποπτα σενάρια, ας επικεντρωθούμε στο ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι, έστω και τώρα, όχι τη 12η, στις 12 και 5, να συνέλθει το Εθνικό Συμβούλιο μαζί με την νομική υπηρεσία του κράτους, η οποία χειρίζεται το θέμα των περιουσιακών, τους συμβούλους του Προέδρου, με τη συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου και να χαράξουν πολιτική απέναντι στα αντιλούμενα τελεσμένα. Και εξηγούμε, αντί να καμωνόμαστε για ανθρώπινα δικαιώματα, για ατομικές ελευθερίες, για δικαιώματα στην περιουσία που είναι υπαρκτά, αλλά δεν είναι του παρόντος, να επικεντρωθούμε σε αυτό που προστάζει η διεθνής κοινότητα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι χώρες μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, αποσπάσματα των δηλώσεων των οποίων είχατε αναγνώσει προηγουμένως. Και τι λένε, άμεση προσήλωση προς την εφαρμογή των ψηφισμάτων 557-89 και όλων των σχετικών ψηφισμάτων για την αμόχωστο. Εάν εμείς στέρξουμε, ασκώντας δίθεν το ατομικό μας δικαίωμα στην περιουσία, να υπακούσουμε στα κελέσματα του Ερτογάν και του εγκάθε τούτου στην Κύπρο, απλώς θα πετύχουμε την υπόσκαψη, την ακύρωση και την τελεία καταστροφή κάθε προοπτικής για εφαρμογή των ψηφισμάτων. Είναι πάρα πολύ απλά τα θέματα, αγαπητοί μου φίλοι, μόνο εμμονή στα ψηφίσματα. Ας περιοριστούμε σε αυτόν πώς εφαρμόζονται τα ψηφίσματα και μετά να μελετήσουμε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία καμιά φορά ανασκούμενα αποβαίνουν εις βάρος του γενικού καλού και των επερχόμενων γενεών, όπως λέει και η Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανησυχείτε, κύριε Μορφίτη, πως θα διχαστεί ο προσφυγικός κόσμος? Ανησυχούσα από το 2015. Είναι γνωστό και στο Σύνταγμα ότι έχω γράψει δεκάδες άρθρα, έχω υποβάλει δεκάδων παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά οι πάντες εκόφευα. Αυτές τις ανησυχίες όμως όχι μόνο τις έχω τώρα, αλλά και τις απαυξάνω και επαναλαμβάνω, ο διχασμός δεν θα επιτευχθεί ούτε με μισόλογα, ούτε με θεωρητικολογίες και από καθένας προτάσεις. Ο διχασμός θα αποφευθεί, αν μπορεί να αποφευθεί, με την χάραξη μιας κοινής γραμμής από τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας, και γνωρίζετε πολύ καλά τι εννοώ συντεταγμένα πρόσωπα, στα οποία οφείλουμε να πειθαρχήσουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την λέναπα. Μόνο έτσι θα επιτευχθεί ο διχασμός. Δεν υπάρχει καμία άλλη συνταγή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, κύριε Μορφίτη. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούτιο και πριν καλωσορίσουμε τον καλεσμένο εδώ στο στούτιο, να καλωσορίσουμε την κυρία Ερατό Κοζάκου Μαρκουλή, πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Είναι μαζί